Το έπος της πατάτας που ξεκινά από την Αίγυπτο ταξιδεύοντας τα πελάγη του Λιβικού και του Αιγαίου για να πιάσει το βολικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια να βαφτιστεί στη Θήβα, την Αχαΐα και την Ηλία ως ελληνική, παρακολουθεί το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο κίνδυνος κυκλώματα μεγαλεμπόρων να φτάσουν για πρώτη φορά την τιμή της πατάτας στην ελληνική αγορά πάνω από το 1, ίσως και 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό, είναι ορατός, λένε καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς οποροκυπευτικών. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό το κράτος, βλέπετε ότι γίνεται αυτό το παρεμπόριο. Δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει ο καταναλωτής τις αιγυπτιακές από τις ελληνικές, επειδή τις φτιάχνουν στα συσκευαστήρια και τις πουλάνε για ελληνικές. Για την οδύσσια της πατάτας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερωθεί η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και όπως τονίζουν, αν δεν σημάνει συναγερμός, σύντομα οι καταναλωτές θα αγοράζουν το προϊόν πανάκριβα και ήδη έχει φτάσει τα 0,85 λεπτά το κιλό. Όταν όμως υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και υπάρχουν ταμπέλες και πινακίδες και ξεχωρίζουμε ποιο είναι το ελληνικό και ποιο είναι το αιγυπτιακό, από εκεί και πέρα ο καταναλωτής γνωρίζει και πράττει όπως αυτός θέλει. Ξέρετε ότι οι πατάτες οι δικές μας είναι από τα καλύτερα προϊόντα που βγάζουμε. Δεν συγκρίνεται με καμία άλλη περιοχή. Και όμως τις πουλάμε πάρα πολύ φθηνές. Και αυτό συμβαίνει γιατί τις βαφτίζουν όλες οι ελληνικές. Η περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθαν δύο καράβια από την Αίγυπτο με τιμές παραγωγού 0,44 και 0,49 ευρώ το κιλό. Ένα τρίτο και φαρμακερό ετοιμάζεται να ταξιδέψει, αλλά λόγω των γεγονότων είναι μπλοκαρισμένο στην Αλεξάνδρεια με τιμή στα 0,53 ευρώ το κιλό. Όπως αναφέρουν οι πατατοπαραγωγοί της Αχαΐας και της Ηλίας, ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ελληνική από την αιγυπτιακή πατάτα. Ενώ όπως τονίζουν, αυτήν την εποχή είναι ελάχιστες οι ελληνικές πατάτες. Όχι μόνο επειδή δεν είναι η εποχή τους, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων. Και αυτή τη στιγμή παίρνουν εισαγόμενες τις περισσότερες, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε πατάτες. Εδώ έχουμε τελειώσει. Εμείς ξεκινάμε να βγάζουμε πατάτες στις 10 Νοέμβρη και τελειώνουμε μέχρι τις 15-20 Δεκέμβρη το αργότερο. Και αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν πατάτες ελληνικές, είναι πάρα πολύ λίγες. Έτσι, ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή αγοράζει οι γαλλικές ή οι αιγυπτιακές. Άλλο βέβαια, τις βαφτίζουν οι ελληνικές. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα φορτία, ενώ θα πρέπει να πιάσουν τα λιμάνια του Κιάτου ή της Πάτρας ή του Αστακού, θα προτιμήσουν τις Θεσσαλονίκης, καθώς η φυτοϊγειονομική έλεγχη είναι πιο χαλαρή. Το ταξίδι της θα συνεχιστεί οδικώς. Με φορτηγά, οι ποσότητες θα μεταφερθούν σε συσκευαστήρια της Θήβας, της Αχαΐας και της Ηλίας. Εκεί, σε ειδικά εργαστήρια, θα πληθούν, θα απομακρυνθεί η τύρφη και θα πασπαλιστούν με ελληνικό χώμα για να πουληθούν ως Θήβας, Αχαΐας ή Ηλίας.